Μακάρι, αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται θα ταλαιπωρηθούμε. Θα κάνει, μια, έτσι, θα κάνει ένα διάλειμμα, λέει ο Καύσωνας, και θα επανέλθει η Δημήτρος. Πώς έχει αλλάξει, αυτό μας δείχνει πόσο σημαντική είναι η αλλαγή κλίματος, η κλιματολογία στις θήκες. Πάτε ένα κλιματιστικό στα σχολεία και αφήστε τις αλλαγές του κλίματος. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είμαι από αυτούς που έλεγα πάντοτε ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να μπουν τα κλιματιστικά στα σχολεία. Είναι απαραίτητο. Λοιπόν, και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χριστοφίδης. Να ξεκινήσουμε με την παιδεία λιγάκι. Κανονικά τώρα θα έπρεπε τα παιδάκια μας να είναι σχολείο. Ναι. Δεν είναι. Λόγω καύσωνα λένε κάποιοι, αλλά λένε λόγω κακού προγραμματισμού γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι. Οι γονείς ζητάνε αναβολή διότι υπάρχει πολύ ζέστη μέσα στις αίθουσες. Και το ερώτημα είναι, γιατί φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, σε μια χώρα που ξέρουμε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες υπάρχουν και δεν έχουμε φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που δημιουργήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, να βάλουμε αυτά γύρω με τα κλιματιστικά μέσα, να κάνουν τα παιδάκια μας μάθημα κάτω από συνθήκες καλές. Καταρχάς, να πούμε ότι βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Δεν είναι κάτι που το είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Συνεπώς, αυτός είναι και ο πρώτος λόγος που έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό όλοι οι προγραμματισμοί μας σε όλα τα επίπεδα. Δεν μιλάω μόνο για την παιδεία. Βλέπεις τι γίνεται στην οικονομία μας, βλέπουμε τι γίνεται στον τουρισμό μας. Δυστυχώς, έχουμε ακόμη πολλά να αντιμετωπίσουμε για αυτό το θέμα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει πάντοτε να ακούμε τις συστάσεις των ειδικών. Στην Κύπρο έχουμε δώσει το καλύτερο παράδειγμα σε όλη την Ευρώπη, επειδή ακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή τις συστάσεις των επιδημιολόγων και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουμε αυτή την τακτική που φαίνεται ότι αποδίδει, γιατί τα αποτελέσματα στην Κύπρο, έστω και μία μικρή έτσι, πισωγύρισμα λίγο τον Αύγουστο, τα πάμε αρκετά καλά. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα παιδείας, αγαπητέ Ανδρέα, ο Υπουργός Παιδείας έχει ανταποκριθεί στο αίτημα όλων των οργανωμένων φορέων και των, ιδιαίτερα των γονέων και της μέσης αλλά και της δημοτικής και της ΟΛΤΕΚ και της ΠΑΔΕΔ και όλων για αναβολή μιας εβδομάδας λόγω των κλίματων των συνθήκων. Αν είχατε παιδάκι που ήταν τώρα καλή ώρα στο σχολείο, θα το στέλνετε σχολείο με 40 βαθμούς σε μια αίθουσα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο Υπουργός Παιδείας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα μετά που έγινε συζήτηση και διαβούλευση. Ναι. Και έτσι πρέπει να παίρνονται όλες οι αποφάσεις μέσα από διαβούλευση, ιδιαίτερα για τα θέματα παιδείας, και με την Υπουργό Εργασίας και με τον Υπουργό Υγείας. Έχουν ετοιμαστεί τα πρωτόκολλα όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας. Θέλω να πω κάτι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ούτε θεωρώ ότι υπάρχουν δικαιολογημένες αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Και εγώ αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ πόσο δύσκολο θα είναι για ένα παιδί να φοράει μάσκα, πόσο δύσκολο θα είναι για τους καθηγητές και τους δασκάλους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Όλοι μας θα βιώσουμε μια κατάσταση που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό είναι. Και πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή και τη λύση για αυτό το θέμα. Ο κορονοϊός θα περάσει, η ζέστη θα μείνει. Γι' αυτό και να δώσουμε λύσεις. Βεβαίως, γι' αυτό και όπως έχω πει ήδη στην αρχή, και αυτή είναι προσωπική μου άποψη, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, θεωρώ ότι θα έπρεπε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να βάλουμε τα κλιματιστικά στα σχολεία. Έχω όμως ακούσει πολύ προσεκτικά τον ίδιο τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος έχει δείξει την πρόθεσή του για αυτό το θέμα και έχει πει ότι είναι ανοιχτός ο φάκελος και ήδη γίνεται μια έτσι αξιολόγηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κάθε σχολείο για να προωθηθεί αυτό το θέμα. Και έχει είπα και μια συμφωνία με την ΑΕΚ να μπουν τα φωτοβολταϊκά στα σχολεία. Νομίζω ότι αλλά λόγια δική παπά. Μα όχι. Αλλά λόγια δική παπά είναι. Κοίταξε, αγαπητέ Ανδρέα. Πρέπει να χτίσουμε σωστές τις συνθήκες. Δεν είναι τώρα ευθύνη μόνο τώρα. Να... Μιλάω εδώ 100 χρόνια έχει. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Συμφωνώ, Ανδρέα. Μια ερώτηση να σου κάνω. Συμφωνώ. Σε αυτό που λες, συμφωνώ. Συμφωνούμε. Μια ερώτηση αλλά, να σου κάνω. Αλλά φαίνεται ότι οδεύουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό το λόγο αναμένουμε να ιολιοποιηθεί αυτή η κατεύθυνση. Όταν η κορούλα σου με το καλό θα πάει στο δημοτικό, όχι, στο γυμνάσιο θα έχουν μπει και τα κλιματιστικά. Τόσο καλά. Η αλήθεια είναι ότι χειροτερεύουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Άρα πρέπει να το προβλέψεις. Και πρέπει να το επισπεύσουμε. Εγώ ρωτάω, πες ότι την ερχόμενη εβδομάδα η μετεωρολογική υπηρεσία βγάζει ανακοίνωση και λέει ότι θα έχουμε 45. Δεν θα πάμε σχολείο πάλι. Δεν θα πάνε. Ενδεχομένως να πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές τις αλλαγές του καιρού με ένα πιο θεσμοθετημένο τρόπο. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστή απόφαση που αναβλήθηκε για μία εβδομάδα για επιστροφή στα σχολεία, στα δημόσια σχολεία, γιατί τα ιδιωτικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τα πλήστα έχουν. Είδες ότι υπάρχουν μαθητές διότι ταχυτήτων τελικά.
Είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε, επαναλαμβάνω, και βλέπεις, είμαι πολύ προσεκτική στο πώς εκφράζομαι, γιατί δεν θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι δεν αντιλαμβανόμαστε τις ευλόγες ανησυχίες και των γονιών και των καθηγητών και των δασκάλων. Και επειδή έχω και πολλούς φίλους σε αυτόν τον τομέα και τους ακούω καθημερινώς πόσο δύσκολα πραγματικά θα είναι τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι η μία εβδομάδα που έχουμε τώρα, που υπήρξε αυτή η αναβολή μετά και από τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων, είναι σημαντική για να προστατεύσουμε τα παιδιά. Είναι σημαντικό ότι ο Υπουργός Παιδείας έχει ήδη εκφράσει ξεκάθαρα την πρόθεση του να μπουν τα κλιματιστικά μετά που θα δημιουργηθούν τα σωστά ηλεκτρικά φορτία σε κάθε σχολείο για να μπορέσουν να τραβήξουν αυτόν τον φόρτο. Θεωρώ ότι θα έχουν προωθηθεί ήδη τα υγειονομικά πρωτόκολλα όσον αφορά τα θέματα της πανδημίας. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά να κάνουμε όλη υπομονή για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να βγούμε από αυτή την κρίση ακόμη πιο δυνατή. Αυτό έχω να πω για αυτό το θέμα. Νομίζω θα το δούμε και στην πράξη. Θα το δούμε και στην πράξη και μακάρι τα πράγματα να γίνουν καλύτερα όσον αφορά τον καιρό, να μην υπάρχει τόση ζέστη και σιγά σιγά να δρομολογηθεί αυτή η εξέλιξη με τα κλιματιστικά, φωτοβολταϊκά. Μου δίνεις μια πάσα πολύ σημαντική, έτσι. Γιατί είμαι και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό και είναι ακόμη πιο σημαντικό να προωθήσουμε το σχέδιο δράσης, άμεσα το εθνικό σχέδιο δράσης που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση, όπως ήταν υποχρέωση της για όλα τα κράτη-μέλη, για το κλίμα και την ενέργεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε με κάθε τρόπο τις ΑΠΕΣ στα σχολεία, πηγαίνοντας λίγο πιο μακριά από τα συμβατικά καύσιμα. Γι' αυτό το λόγο και είναι εξίσου σημαντικό να φτάσουμε μέχρι τέλους στην πρόθεση της κυβέρνησης για να φέρουμε το φυσικό αέριο στην Κύπρο σε 2-3 χρόνια. Έχει ήδη μπει το θεμέλιος λίθος, αγαπητέ Αντρέα. Όλα αυτά χρόνια μαζί σου απολαμβάνω ένα πράγμα. Είσαι πολύ αισιόδοξη γενικά. Είμαι πολύ θετική. Μα πιο φυσικό αέριο. Αλλά ρεαλίστρια. Αντρέα, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και πρέπει να παραδεχτείς και εσύ ότι δεν έχουμε πει από αυτό το στούντιο πράγματα που δεν θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστικά. Έχουμε μια αισιόδοξη θετική νότα. Ότι θα δουλέψει το φυσικό αέριο στην Κύπρο. Άλλο έχω πει. Έχουν πει ο θεμέλιος λίθος πριν ένα μήνα όσον αφορά το νέο μεγάλο, το μεγαλύτερο νομίζω έργο της κυβέρνησης σε όγκο αλλά και σε χρήμα. Όσον αφορά την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο, τη δημιουργία του σταθμού εκεί στο Βασιλικό. Έχουμε βάλει το θεμέλιο λίθο. Έχουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να μπορέσουμε να πάρουμε το δάνειο που θα εγκριθεί σε λίγο καιρό και έχει ήδη εγκριθεί μάλλον το δάνειο για τα 150 εκατομμύρια. Έχουμε πάρει 100 εκατομμύρια χορηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι έχουν μπει τα θεμέλια και προχωράμε. Και φυσικά έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε. Προωθούμε, έχω γράψει και θέμα προχθές στην Επιτροπή Εμπορίου και να προωθήσουμε τις υποχορηγήσεις για αυτά τις ανανεώσιμες πηγές. Με την οικονομία, επειδή ασχολείσαι, πιστεύεις ότι μετά που θα περάσει όλο αυτό, εύχομαι γρήγορα, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην οικονομία? Ήδη υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία. Θα επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση? Βλέπεις, εδώ δεν είμαι ούτε αισιόδοξη ούτε θετική με τον τρόπο που. Θα επιδεινωθεί αυτή η κατάσταση? Είμαι ρεαλίστρια. Η κατάσταση θα ήταν χειρότερη αν δεν λαμβάναμε εγκαίρως τα μέτρα που λάβαμε για να στηρίξουμε τον ιδιωτικό τομέα πάνω απ' όλα και να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας. Ήταν στοχευμένα τα μέτρα, έτσι ήταν. Πολύ. Και νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτή την κυβέρνηση τα άμεσα αντανακλαστικά όσον αφορά τη στήριξη των εργαζομένων και τη διατήρηση των θέσεων. Το επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την κρίσιμη φάση να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας. Η ανεργία δεν έχει αυξηθεί όσο θα νομίζαμε. Τον Ιούλιο η ενεργία όχι μόνο δεν είχε αυξηθεί, αλλά ήταν και ελαφρώς χαμηλότερη από τον αντίστοιχο μήνα πέρσι. Φαντάζομαι οι υπηρεσίες του κράτους φοβούνται αλλά το επειδή, ενδεχόμενο. Επειδή ακριβώς λάβαμε τα μέτρα, αλλά και επειδή φοβούμαστε ότι με το ελήξη των μέτρων ενδεχόμενος να κάποιοι εργοδότες να απολύαν κόσμο, έχουν εξαγγελθεί ήδη πριν τρεις μέρες από την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικό, τα νέα μέτρα που πάλι έχουν προϋπόθεση ότι μπορείτε να τα πάρετε, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να κρατήσετε, ευτυχώς θα πρέπει με αυτές τις συνθήκες να κρατήσετε τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πρώτη φορά στην Κυπριακή ιστορία, πρέπει να τονίσουμε, έχουν στηριχθεί από το κράτος 190
30.000 εργαζόμενοι, 40.000 επιχειρήσεις και συνεχίζουμε. Και είναι και αυτός ο λόγος που ευτυχώς είχαμε τα πλεονάσματα. Θυμάσαι που το συζητούσαμε, αγαπητέ Αντρέα. Το μαξιλαράκι που λέγατε. Τα είχαμε τα πλεονάσματα μέσα από τη σωστή, σοβαρή πολιτική αυτής της κυβέρνησης και καταφέραμε και στηρίξαμε τώρα όλους μας και ιδιωτικό τομέα και όλα τα επίπεδα. Δεν κάνει λάθη. Μόνο καλά κάνει αυτή η κυβέρνηση. Βεβαίως και έχουμε κάνει λάθη. Μάλιστα. Κυβερνούμε 7 χρόνια. Μισό λεπτάκι. Πάμε στο Χρήστο Χριστοφίδη, το μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ. Έμπλεξε στην κίνηση ο άνθρωπος. Δύσκολη πρόσβαση, ειδικά τώρα αυτές τις μέρες που επέστρεψαν οι περισσότεροι. Αγαπητέ μου Χρήστο, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ συζητάμε τη Σάβια, την αναβολή της έναρξης ολικής χρονιάς και εγώ συμπλήρωσα ότι ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε θερμοκρασίες ψηλές και την άλλη εβδομάδα και θα πάμε σε άλλη αναβολή. Περιμένοντας βέβαια, όπως λέει το θεατρικό έργο τον Κοντό, εμείς περιμένουμε τα κλιματιστικά. Ήθελα τη δική σου άποψη. Θεωρείς ότι είναι μια πρόφαση, θεωρείς ότι ίσως να είναι και η ευκαιρία να ξεκινήσουμε να βάζουμε κλιματιστικά, ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Πες μου τη δική σου άποψη. Η απόφαση για αναβολή της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, Ανδρέα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, οφείλεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στην ανετοιμότητα του Υπουργού της Παιδείας. Όλα τα άλλα έχουν επιβαρύνει την κατάσταση, έχουν προσθέσει, έχουν αφαιρέσει, αλλά η ουσία αυτή είναι. Και είναι τραγικό το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η προχειρότητα και η ανετοιμότητα. Και θέλω να επιχειρηματολογήσω επ' αυτού. Όταν λέμε για παράδειγμα ότι περιμέναμε μέχρι τα τέλη του Αυγούστου για να δούμε την επιδημιολογική εικόνα και να τρέχουμε να κάνουμε φρανία μονά ή να ενώνουμε φρανία, μήπως είχαμε καμιά συμφωνία με τον ιόν ότι θα εμφανιστεί μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη? Δηλαδή αν ξεκινούσα, δεν είχαμε κρούσματα στην Κύπρο. Ξεκινούσε κανονικά η χρονιά. Και εμφανίζονταν κρούσματα τον Οκτώβρη, τον Νιόβρη, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη. Ναι. Τι ήταν να γίνει? Ήταν να κλείσουμε τα σχολεία και να τρέχουμε να έβρουμε φρανία στο μέσο της σχολικής χρονιάς? Άρα, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια, έσωσε τον κύριο Προδρόμο η άνοδος της θερμοκρασίας. Ναι. Διότι επικαλέστηκαν ήβρα μία αναφορμή την άνοδο της θερμοκρασίας, είπα στους μαθητές να μην πάνε, διότι αν πήγαιναν σήμερα οι μαθητές θα δημιουργήσουν το απόλυτο χάος λόγω της ανετοιμότητας και της προχειρότητας του Υπουργείου Παιδείας. Τώρα, το θέμα είναι τα κλιματιστικά. Είναι αλήθεια ότι οι καιρικές συνθήκες στην Κύπρο είναι τέτοιες που χρειάζεται ο εξυγχρονισμός των σχολικών αιθουσών. Οι θερμοκρασίες στην Κύπρο δυστυχώς σήμερα, λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω της καταστροφής του περιβάλλοντος, δεν είναι οι θερμοκρασίες που ήταν πριν 10 χρόνια. Το γεγονός ότι είχαμε την Παρασκευή θερμοκρασία ρεκόρ δεν είναι τυχαίο γεγονός. Ναι. Άρα και με δεδομένο ότι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, ακόμα και τον Νιόβριν οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, αλλά πολύ ψηλές θερμοκρασίες έχουμε συνήθως από τον Μάιο, όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Έπρεπε να είχε γίνει, είχε εξαγγελθεί βέβαια, σας θυμάσαι, πριν, όταν ξανάγινε θέμα πριν πέρσι, πρόπερσι και ούτω καθεξής, ένα σχέδιο σταδιακής τοποθέτησης συστημάτων κλιματισμού σε όλες τις σχολικές αίθουσες. Και θέλω να κλείσω την παρέμβαση μου με την εξής παρατήρηση. Είχε εξαγγελθεί πέρσι τον Μάιο ότι θα ξεκινήσουν πιο γρήγορα τα σχολεία φέτος για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε μέρος της περσινής ύλης που μας βρήκε να προετοίμαστούς και ούτω καθεξής. Είναι τραγικό τόσους μήνες μετά να αναβάλουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς και όχι μόνο να μην έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε ύλη
από τα περσινά μαθήματα, αλλά ουσιαστικά όπως πάει το πράγμα, να κινδυνεύουμε να έχουμε και φέτος μια κουτσουρεμένη χρονιά με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα για τα παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εύχομαι καλό υπόλοιπο, θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Μια τελευταία κουβέντα από τη Σάβιο την Ορφανίδου για να το κλείσουμε. Κοιτάξτε, αγαπητέ Ανδρέα, θα είμαι η τελευταία που θα προσποιηθώ ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην παιδεία. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο δεν δημιουργείται μόνο σήμερα. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που υπάρχουν θέματα σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια και από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας σε συνεργασία όπως πρέπει πάντοτε μέσω διαβούλευσης με όλα τα οργανωμένα σύνολα για να βρίσκονται λύσεις. Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα. Και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε έκτακτη κατάσταση με όλα αυτά που γίνονται. Αλλά παρόλα τα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη δηλώσει ότι είναι έτοιμα όλα και τα θρανία. Έχω δει κάποια επεισόδια, το φως της δημοσιότητας, έχω δει κάποια επεισόδια μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω μαζικής των social media. Και τα έχει χαρακτηρίσει και fake news σε κάποιες... Αυτά τώρα δεν είναι θρανία μεταξύ μας τώρα. Αυτό είναι τώρα γίνεται μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση. Να σου πω γιατί. Είναι έτοιμα και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μέχρι από σήμερα. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει για αυτή η εβδομάδα που ήταν, επαναλαμβάνω, και μετά από έτοιμα όλων των οργανωμένων φορέων, αν υπάρχουν κάποιες αδυναμίες ή δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποια πράγματα, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά. Είναι πολύ απλό. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να οπλιστούμε όλοι με υπομονή, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, και επιμονή, αγαπητή Ανδρέα, γιατί μας περιμένει δύσκολο φθινόπωρο και δύσκολο χειμώνα. Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη σε όλα τα επίπεδα. Και όσο μπορούμε κι εμείς, πρέπει να το προωθούμε αυτό το μήνυμα. Οι αποστάσεις, οι κοινωνικές αποστάσεις, αλλά και η χρήση αντισηπτικών. Το έχω πάντα μαζί σου πάντα. Επειδή πρέπει να εμπεδωθεί μέσα στην κουλτούρα μας. Είναι και θέμα κουλτούρα, είναι και θέμα νοοτροπίας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό, πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε συστάσεις των ειδικών, επειδή οι ειδικοί ξέρουν καλύτερα από εμάς, και με την ευχή ότι σύντομα θα βρεθεί μακάρι το εμβόλιο. Μακάρι εφιάλτσα τελειώσει το γρηγορότερο. Με την ευχή. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σαρέ μου. Καλή εβδομάδα να έχεις. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, να δούμε το θέμα του μεταναστευτικού. Ορδές μεταναστών αυξάνεται ο αριθμός σε συναγερμό.